Και θα ανοίξουμε αυτό το θέμα, το οποίο ξέρω ότι έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον για τις προεκτάσεις, για το τι τελικά μπορεί να είναι πραγματικότητα και τι όχι. Σας έλεγα και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, θα συζητήσουμε για την αρπαγή παιδιών. Αν πρόκειται για ένα τεράστιο αστικό μύθο, ο οποίος έχει καλλιεργηθεί, αν θέλετε λίγο από την αγωνία των γονιών, λίγο από την μυθοπλασία των παιδιών, και όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα γαϊτανάκι ανησυχίας, το οποίο δεν ξέρουμε αν τελικά έχει σε μεγάλο βαθμό υπόσταση, αν πρέπει να υφίσταται ή μπορεί να είναι και μια πραγματικότητα. Λοιπόν, να καλησπερίσω και να καλωσορίσω κοντά μας και τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντίν, καθηγητής εγκληματολογίας, πρώην ταξιέρχος ελληνικής αστυνομίας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Να είστε καλά. Και ο Νίκος Παπανικολάου, κλινικός ψυχολόγος και συνεργάτης της εκπομπής. Με την ευκαιρία τη σημερινή, κάθε Τετάρτη, βάζουμε και ένα σημαντικό θέμα στο τραπέζι με τον Νίκο του Παπανικολάου. Σήμερα έχουμε και την σημαντική συμβολή του κυρίου Παπακοσταντή, με τον οποίο και θέλω να ξεκινήσω. Έχετε διατελέσει ταξιέρχος στην ελληνική αστυνομία, αλλά άρα γνωρίζετε και εκ των έσω στο κατά πόσο τελικά η αρπαγή των παιδιών αποτελεί έναν τεράστιο αστικό μύθο ή μια πραγματικότητα. Λοιπόν, γιατί αρπαγή μιλάμε? Μιλώντας για τον κλασικό φόβο που έχουν πολλοί γονείς, ότι γυρνώντας το παιδί μου μόνο στο δρόμο, ένα παιδί 12-13 χρονών, 10 χρονών, θα σταματήσει κάποιο βανάκι, κάποιο αυτοκίνητο και θα το πάρει και θα το απαγάγει, τέτοιες περιπτώσεις στην Ελλάδα δεν έχουν καταγραφεί. Δηλαδή, είναι σχεδόν μηδενικές. Υπάρχει βέβαια η τηλεοπτική ιστορία του Άλεξ, της εξαφάνισης του Άλεξ πριν από κάποια χρόνια, του μικρού Μπεν, του Βρετανού μικρού, της Μαντλίν από την Πορτογαλία. Αλλά αυτά είναι περιστατικά πάρα πολύ ελάχιστα σε σχέση με ό,τι γίνεται παγκόσμια. Αλλά όσον αφορά την Ελλάδα, η εξαφανίση των παιδιών, γιατί εξαφανίζονται παιδιά, και θα δούμε πώς εξαφανίζονται, είναι γύρω στα 200-250 περίπου ετησίως. Εξαφανίσεις αφορούν φυγές παιδιών από το σπίτι σε ποσοστό πάνω από το 50%, αρπαγές παιδιών από τους γονείς, από διαζευμένους γονείς, χωρισμένους γονείς, όπου κάποιος έχει την επιμέλεια και ο άλλος πάει και το αρπάζει ή το παίρνει στο χώρο του ή ούτω καθεξής. Και επίσης υπάρχουν και κάποιες εξαφανίσεις οι οποίες δεν έχουν συμβεί με τον τρόπο που περιγράφουμε τώρα, αλλά κυρίως έχουν να κάνουν με παιδιά που εξαφανίζονται από κέντρα καταγραφής, αλλοδαπά παιδιά, ασυνόδευτα, ή παιδιά Ρωμά που επίσης εκεί εξαφανίζονται, βρίσκονται, δεν βρίσκονται όμως μετά οι γονείς γιατί χάνονται στη διεύθυνση και μένουν κάποιες υποθέσεις κενές. Ο κλασικός κίνδυνος που φοβούνται πολλοί γονείς, ότι δεν αφήνω το παιδί μου να πάει στην παιδική χαρά που είναι ένα τετράγωνο από το σπίτι ή να παίζει στην πυροτή της πολυκατοικίας, γιατί ενδέχεται να περάσει κάποιος να το απαγάγει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Είναι περισσότερο μύθος παρά πραγματικότητα. Περισσότερο μύθος, λοιπόν. Ακριβώς. Βέβαια, αυτό δεν αποτρέπει και τους γονείς να μάθουν στα παιδιά τους αυτό που όλοι έχουμε μάθει. Δεν παίρνουμε τίποτα από ξένους, δεν ακολουθούμε ξένους, δεν ακολουθούμε. Ναι, υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Υποτίθεται ότι αν το παιδί χαθεί, απευθύνεται σε μητέρα που συνοδεύει παιδί, όχι σε μοναχό ενήλικα άντρα ή γυναίκα. Υπάρχει μία, ας πούμε, εξειδικευμένη που χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα μικρό κολπάκι ότι αν βρεθεί κάποιος και σου πει «Έλα, μου είπε η μητέρα σου να σε πάω σπίτι», έχουν συνεννοηθεί πιο μπροστά με μια λέξη σύνθημα. Δηλαδή θα του πει «Ναι, πες μου το σύνθημα που σου πει η μητέρα μου», αλλά αυτά στην Ελλάδα δεν έχουν συμβεί, όπως είπα, τέτοιες περιπτώσεις. Γεγονός είναι ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οι γονείς δεν πρέπει να εφησυχάζουν. Πρέπει σίγουρα να έχουν το νου τους. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους και μέσα στο σπίτι. Πολύ μεγάλος κίνδυνος στο διαδίκτυο. Και επίσης είναι η κλασική υποχρέωση των γονέων, όταν το παιδί τους είναι εκτός σπιτιού με φίλους, να μην γνωρίζουν απλά ότι είναι εκτός σπιτιού με φίλους, να ξέρουν με ποιους είναι, σε ποια διεύθυνση είναι, πόση ώρα θα λείψει. Και αν τυχόν περάσουν ώρες και είναι εκτός ελέγχου, δεν ισχύει ο μύθος εξαφάνισης των 24 ωρών. Δηλαδή, αν πιστεύουν ότι το παιδί τους έχει εξαφανιστεί, θα πρέπει στα 6 λεπτά, στα 10 λεπτά να δηλώσουν τυχόν εξαφάνιση. Άρα κατευθείαν. Κατευθείαν, ναι, ακριβώς. Ναι, παλιά υπήρχε μια τυπική υποχρέωση 24 ώρες, αυτό δεν υφίσταται. Θα πρέπει απευθείας να δηλώσουν εξαφάνιση, αν πιστεύουν ότι το παιδί τους έχει χαθεί. Και μακάρι να είναι λάθος και ας κάνουν λάθος συναγερμό. Αλλά είναι απαραίτητο πολλές φορές να είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορη η δήλωση ότι το παιδί μου έχει χαθεί, να ψάξουμε να το βρούμε. Νίκο, πάμε λίγο στο κομμάτι της ψυχολογίας. Γιατί μπορεί να καλλιεργηθεί ένας τέτοιος λοιπόν μύθος περί αρπαγής παιδιών, ή μάλλον πώς μπορεί να καλλιεργηθεί κάτι το οποίο και ο κόσμος ο ίδιος το πιστεύει. Δεν γνωρίζει ότι πρόκειται για μύθο. Δηλαδή, οι ίδιοι μπορούμε να πιάσουμε τον εαυτό μας, να πούμε ναι, είδα ένα βανάκι στη γειτονιά, ένα άσπρο, το οποίο προσπαθούσε να αρπάξει ένα παιδί. Οφείλεται στο
ψέμα, παύλα, μυθοπλασία που μπορεί να έχει στήσει το παιδί ή στη δικιά μας την υπερβολική προστατευτικότητα και το υπερβολικό άγχος. Θα έλεγα, Νικολέτα, ότι είναι ένα τρίπτυχο. Το τρίπτυχο, ουσιαστικά στη μία πλευρά έχουμε έναν υπερπροστατευτικό γονέα. Ένα γονέα ο οποίος ανησυχεί πάρα πολύ, ένα γονέα ο οποίος δεν αφήνει καν ένα παιδί που βρίσκεται στην προεφηβική ή στην υφηβική ηλικία καν να πάει με τα πόδια στο σχολείο πολλές φορές. Είναι μια πραγματικότητα την οποία τη συναντούμε πολύ συχνά στο Ηράκλειο, έτσι. Σε μια πόλη, σε ένα νησί, στο οποίο δεν έχει καταγραφεί ποτέ αρπαγή παιδιών, ίσως και στην Ελλάδα, όπως έλεγε προηγουμένως και ο κύριος Παπακοσταντής. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν υπερπροστατευτικό γονέα, ο οποίος ανησυχεί πάρα πολύ. Το δεύτερο είναι ένα γεγονός, το οποίο ουσιαστικά θα αποτελέσει τη θριαλίδα αυτής της κατάστασης. Mm-hmm. Και όταν λέμε το γεγονός, ένα γεγονός, για παράδειγμα, το οποίο υπάρχει μια εξαφάνιση παιδιού, η οποία οφείλεται σε άλλους παράγοντες, ωστόσο, και εμπλέκονται άλλες καταστάσεις μέσα, όπως υπόθηκε προηγουμένως. Το τρίτο βεβαίως είναι στη διάχυση της πληροφορίας. Η διάχυση της πληροφορίας στην εποχή του ίντερνετ, στην εποχή που ο καθένας έχει τη δυνατότητα να διαχέει την πληροφορία ελεύθερα και από εκεί και πέρα να υπάρξει μια καινούργια κοινοποίηση, η οποία κοινοποίηση θα υπάρχει η πληροφορία, η οποία ουσιαστικά η ψεύτικη πληροφορία θα κινηθεί και θα έχει ίσως την ίδια βαρύτητα με μια έγκυρη πληροφορία, η οποία θα βγει από ένα έγκυρο τηλεοπτικό κανάλι, για παράδειγμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι εκεί τα πράγματα μπερδεύονται περισσότερο. Χαρακτηριστικά θα ήθελα να πω, για παράδειγμα, το ότι, ξέρετε, ειδικά το 2017, στο Facebook λογαριασμούς, σε λογαριασμούς, σε αριθμό λογαριασμών ήταν η Ινδία. Δεύτερη ήταν η Αμερική, περίπου με 250 εκατομμύρια ουσιαστικά followers. Από εκεί και πέρα είχαμε fake, στην τρίτη θέση, υπήρχαν fake λογαριασμοί παγκοσμίως γύρω στα 200 εκατομμύρια followers. Άρα λοιπόν όταν ο καθένας ουσιαστικά μέσα από την ανωνυμία αυτή μπορεί να διαχέει την πληροφορία ελεύθερα, μπορεί να μιλήσει ελεύθερα, μπορεί να διασπείρει τον πανικό από εκεί και πέρα και το φόβο ελεύθερα, νομίζω ότι τα πράγματα μπερδεύονται πάρα πολύ. Χαρακτηριστικά, ξέρεις, θα αναφέρω το παράδειγμα ότι στο μακρινό 1973, πολύ μακρινό το 1973, υπήρχε μία 16χρονη η οποία ουσιαστικά τότε περιέγραψε το ότι είχε πολλαπλές προσωπικότητες. Κάτι το οποίο ήταν της μόδας τότε, αν θέλεις περισσότερο στον ψυχιατρικό και ψυχολογικό τομέα. Υπήρχε λοιπόν ένα βιβλίο, το οποίο βιβλίο ουσιαστικά έγινε bestseller. Την επόμενη χρονιά εμφανίστηκαν 40 εκατομμύρια άτομα στην Αμερική, τα οποία θεώρησαν τα ίδια ότι είχαν πολλαπλές προσωπικότητες. Επηρεασμένα από τη συγκεκριμένη κατάσταση. Πόσο δε το μάλλον τη σύγχρονη εποχή, σήμερα δηλαδή πλέον, που διάχυση της πληροφορίας είναι άμεση, ταχύτατη και πάνω απ' όλα άκρητα διαδίδεται η πληροφορία, χωρίς να μπορούμε να διηθούμε την πληροφορία, δεν την καταλαβαίνουμε ίσως την πληροφορία και τη δεχόμαστε άκρητα. Mm-hmm. Ένα φιλτράρισμα λοιπόν της πληροφορίας. Κύριε Παπακοσταντίνη, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε και εσείς σε αυτό, στο ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε κάποιες περιπτώσεις κάνουν περισσότερο ζημιά παρά κακό. Αυτό το φιλτράρισμα παρακαλώ, το οποίο δεν είναι. Παρακαλώ. Ναι. Θα σας πω ένα κλασικό που το έχουμε δει όλοι, π.χ. στο Facebook. Προσοχή στην περιοχή μας ή στην τάδε περιοχή εμφανίστηκε λευκό βαν που προσπάθησε να παγάγει ένα παιδί το οποίο έτρεξε γρήγορα στον πατέρα του που ενημέρωσε την αστυνομία και παρακαλώ διαδώστε να μην κινδυνεύουν τα παιδιά μας. Αυτό τώρα δεν είναι σε καμία περίπτωση έγκυρο, όπως και να έχει, δηλαδή οποιαδήποτε σοβαρή περίπτωση απαγωγής ή αρπαγής ή απόπειρας απαγωγής θα ανακοινωθεί από την αστυνομία. Mm-hmm. Αυτό είναι βασικό. Καταγγελίες υπάρχουν, γίνονται στην αστυνομία. Καταγγελίες, ναι, το είπα και προηγουμένως, όχι επιβεβαιωμένες. Όχι επιβεβαιωμένες. Γιατί η καταγγελία μπορεί να είναι από την προσπάθεια, θα τα πει ο κ. Παπανικολάου καλύτερα, ενός παιδιού να προκαλέσει την προσοχή. Γιατί νιώθει ότι δεν προκαλεί την προσοχή των γονιών. Mm. Πάει λοιπόν να παίξει στο γυρισμό, επινοεί ένα μύθο. Ότι, μπαμπά, τώρα που ερχόμουν, ένα μαύρο αυτοκίνητο σταμάτησε δίπλα μου. Το μαύρο αυτοκίνητο μπορεί να σταμάτησε. Μπορεί να ζήτησε μια διεύθυνση από ένα γείτονα ή δεν ξέρω τι, ξέρετε που είναι η τάδε διεύθυνση. Το παιδί φτιάχνει ένα μύθο, πάει στο σπίτι και έτσι προκαλεί την προσοχή των γονιών του, αν πιστεύει υποσυνείδητα ότι λίγο το έχουν παραμελήσει, λίγο δεν ασχολούνται μαζί του. Και αμέσως επέρχεται ο υπερπροστατευτισμός και νιώθει πιο ασφάλεια και νιώθει καλύτερα. Είναι πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί ένα παιδί να φτάσει σε αυτήν την κατάσταση. Όπως επίσης είναι πάρα πολλοί λόγοι που και γονείς ή και άτομα για διάφορους λόγους μπορούν να προκαλέσουν μία αναφορά στα social media. Mm-hmm. Δηλαδή, θα το πω με μια λέξη, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι δεν χρειάζεται πανικός. Αυτές οι περιπτώσεις προκαλούν πανικό και επιδεινώνουν την υπερπροστατευτική σχέση που κατά κανόνα έχει η ελληνική οικογένεια με τα παιδιά mm-hmm. της. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω είναι πολύ χειρότερο και ως προς την διαπαιδαγώγηση των παιδιών μεθαύριο. Διότι στην Ελλάδα τουλάχιστον είμαστε από τις χώρες που τα παιδιά αυτονομούνται λιγότερο.
και πιο αργά από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Και αυτό νομίζω κρύβει μεγαλύτερους κινδύνους. Ακριβώς. Γιατί είναι πάντα εξαρτημένα και πάντα δεν μπορούν να πάρουν τις σωστές αποφάσεις όταν θα είναι πραγματικά μόνα τους και θα κληθούν να απαντήσουν με ένα ναι ή ένα όχι στον όποιο πειρασμό θα τύχει μπροστά τους. Mm-hmm. Και θα τύχουν πολλοί πειρασμοί. Mm-hmm. Νίκο, γιατί λοιπόν. Ναι, και κάτι βεβαίως το οποίο συμπληρώνοντας στα σωστά που είπε ο κ. Παπακοσταντής είναι ότι πραγματικά πολλές φορές από εκεί και πέρα ξέρεις και η καινούργια γενιά. Γεννιέται μια καινούργια γενιά η οποία είναι αρκετά φοβική απέναντι σε παρόμοια περιστατικά, mm-hmm. σε παρόμοια γεγονότα και ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα περισσότερο παρά συνεχίζει η ίδια κατάσταση στην επόμενη γενιά, πράγμα το οποίο το βλέπουμε εμείς μέσα από την ψυχοθεραπευτική πολλές φορές διαδικασία. Και φοβική απέναντι και στον άλλον, με αλφα κεφαλαίο. Και το λέω γι' αυτό, γιατί έχουμε ακούσει σε όλη αυτή τη μυθοπλασία που έχει γίνει σε αυτό τον αστικό μύθο, ακόμη και για καταστήματα οικονομικών μεταναστών, οι οποίοι αρπάζουν τον κόσμο, τον βάζουν στα υπόγεια, κάτι γίνεται εκεί, δεν ξέρω κι εγώ τι, και φεύγει. Αυτό δεν έχει αποδειχτεί ποτέ. Όχι, και δεν έχει αποδειχτεί, μόνο... αλλά σε μια τέτοια μυθοπλασία μπορεί να παρισφρήσουν και πάρα πολλοί υπομύθοι. Ναι. Οι οποίοι βοηθούν στο να δημιουργηθεί όλος αυτός ο πανικός και όλο το παραμύθι. Δηλαδή, ο κακός είναι αυτός που θέλει να μου αρπάξει το παιδί. Κατά τεκμήριο, ποιος είναι κακός, ο άγνωστος, ο ξένος, αυτός που δεν γνωρίζω, ο μελαψός, mm-hmm. ο πρόσφυγας, ο μετανάστης που έχει έρθει από ξένη χώρα. Και δημιουργείται ένας ολόκληρος φοβικός κύκλος, ακόμα και γύρω από κοινωνικές ομάδες που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Yes. Τι κάνουμε, κύριε Παπακοσταντή, όταν έρθει το παιδί μας και μας πει ότι ένα αυτοκίνητο μαύρο, άσπρο, χύψη, προσπάθησε να με αρπάξει. Κοιτάξτε, ως γονείς. Ναι, λογικό είναι να ασχοληθούμε έντονα, να διευκρινίσουμε την πραγματικότητα, να μελετήσουμε εμείς σαν γονείς πρώτα τα πραγματικά περιστατικά. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, αν νομίζουμε ότι η καταγγελία του παιδιού είναι σοβαρή, προφανώς δεν είναι κακό να απευθυνθούμε στην αστυνομία, Φέρα. Να ενημερώσουμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, το να χρησιμοποιήσουμε τα social media, να πούμε προσοχή, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, τρέχουμε από εδώ, από εκεί, χωρίς να έχουμε γνώση της πραγματικότητας, θα έλεγα ότι είναι υπερβολικό, δεν χρειάζεται και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Δηλαδή, η προσπάθειά μας να προστατεύσουμε κατά κάποιο τρόπο, υποτίθεται από ένα ανύπαρκτο κίνδυνο, mm-hmm. το πιθανότερο ανύπαρκτο κίνδυνο, τουλάχιστον μέχρι τα τωρινά δεδομένα. Τα παιδιά, τα άλλα παιδιά, τους δημιουργούμε περισσότερο κακό. Αυξάνουμε τον υπερπροστατευτισμό, που αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσετε, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που έχει η ελληνική οικογένεια. Mm-hmm. Νίκο, από την πλευρά της ψυχολογίας, τι κάνουμε λοιπόν όταν έρθει ένα παιδί και μας πει αυτό? Καταρχήν, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το να έχουμε μια καλή επαφή με τα παιδιά μας. Και όταν μιλούμε καλή επαφή με τα παιδιά μας, μιλούμε να έχουμε την ικανότητα να ακούμε τα παιδιά μας και όχι μόνο να μπούμε στη διαδικασία είτε του δάσκαλου, είτε του κήρυκα, είτε του ανθρώπου ο οποίος θα μιλήσει απλά και μόνο. Δυστυχώς στην ελληνική οικογένεια υπάρχουν φαινόμενα που τελικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τα παιδιά μας, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα καν εμείς οι ίδιοι καλλιεργήσει, ίσως από τους γονείς μας, από τη δική μας γενιά, να ακούμε τα παιδιά μας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να φιλτράρουμε ίσως την πληροφορία σε πρώτη φάση, το να καταλάβουμε τι μας λέει το παιδί. Πολλές φορές, όπως είπε ο κ. Παπακοσταντής προηγουμένως, σωστά είναι ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία πίσω από αυτό κρύβονται χειριστικές συμπεριφορές, προσπαθούν να τραβήξουν το ενδιαφέρον των γονέων. Οι γονείς έντρομοι σκύβουν απάνω σε ένα παιδί, το οποίο μπορεί να έχει τις καλύτερες προθέσεις εκείνη τη στιγμή, έτσι. Αλλά ωστόσο το γεγονός είναι δυσανάλογα τεράστιος ο φόβος ο οποίος σπείρει το παιδί στους γονείς σε σχέση με αυτό το οποίο υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει δηλαδή ένα παιδί μέσα στην οικογένεια το οποίο, για παράδειγμα, ζηλεύει το μικρότερο του αδερφάκι, έτσι. Οπότε σε εκείνη εκεί τη φάση μπορεί να επινοήσει κάτι τέτοιο, ούτως ώστε να μπορέσει να τραβήξει την προσοχή ενός γονέα, ο οποίος έστω και για μικρό χρονιακό διάστημα θα σκύψει παραπάνω σε αυτό το παιδί. Και πάλι όμως δεν πρέπει να λειτουργήσουμε τιμωρητικά απέναντι σε ένα παιδί που θα καταλάβουμε ότι έχει πλάσει μια ιστορία. Εννοείται ότι οι συμπεριφορές τιμωρητικές δεν βοηθούν καθόλου μα καθόλου αυτές τις καταστάσεις, αλλά σπείρουν ακόμα περαιτέρω ενοχή σε ένα παιδί το οποίο ίσως ήδη είναι φορτωμένο με ενοχικά συμπλέγματα και εμφανίζει παρόμοιες συμπεριφορές. Mm-hmm. Γιατί οφείλουμε να πούμε ότι παρόμοιες συμπεριφορές εκδηλώνουν παιδιά τα οποία ήδη είναι αρκετά φορτωμένα με δικές τους ενοχές. Άρα λοιπόν, αξίζει τον κόπο να σκύψουμε πάνω από το παιδί, να καταλάβουμε τι μας λέει και προφανώς όταν αυτή η κατάσταση νομίζω ότι δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε, αποτινόμαστε από εκεί και πέρα σαφώς
στην αστυνομία, η οποία μπορεί να διαχειριστεί σαφώς καλύτερα αυτή την κατάσταση. Στον ψυχολόγο. Ή και στον ψυχολόγο. Έτσι. Ή η ελληνική αστυνομία ή η ψυχολογική υποστήριξη μπορούν να βάλουν έτσι σε μια σειρά τα πράγματα. Και νομίζω, κύριε Παπακοσταντίου, ότι σε αυτή την χώρα και στην Κρήτη έχουμε πράγματα τα οποία πρέπει να φοβόμαστε πολύ περισσότερο για τα παιδιά μας. Όπως είναι η σεξουαλική κακοποίηση. Έχουμε σεξουαλική κακοποίηση, έχουμε σωματική κακοποίηση. Πάρα πολύ έντονη, η οποία είναι ίσως η μορφή της πιο κρυφής εγκληματικότητας. Δεν καταγγέλλεται, δεν φαίνεται, δεν υπάρχει. Και συνήθως συμβαίνει μέσα στις κλειστές πόρτες των οικογενειών. Είναι, αν θέλετε, και η ψυχική κακοποίηση των παιδιών, που πολλές φορές πιστεύοντας εμείς ότι τα αφήνουμε εντελώς ελεύθερα να κάνουν κάτι, ή να το πω απλά παρκάροντάς τα, είτε σε ένα υπολογιστή, είτε σε ένα κινητό, είτε σε ένα δωμάτιο με κλειδωμένη την πόρτα μόνα τους, ταξιδεύουν αυτά τα παιδιά σε όλο τον κόσμο και όχι σε όλο τον καλό κόσμο, και εμείς δεν παίρνουμε χαμπάρι. Δηλαδή, οι γονείς πρέπει να έχουν ένα διακριτικό έλεγχο, και τονίζω το διακριτικό, να μην φαίνεται, να μην νομίζει το παιδί ότι είναι φυλακισμένο, ότι είναι κάτω από μια διαρκή χειραγώγηση, αλλά την ίδια στιγμή να έχει μια αυτονομία, αλλά να ξέρει τα όρια του. Mm-hmm. Πρέπει να μπαίνουν όρια. Η ελληνική οικογένεια, και πιστεύω ότι θα συμφωνήσει ο κ. Παπανικολάου, είναι ιδιαίτερα παιδοκεντρική, με αποτέλεσμα πολλές φορές να αλλάζουν οι ρόλοι. Δηλαδή, ο αφέντης του σπιτιού να είναι το παιδί και να είναι το παιδί το χειριστικό, το οποίο τελικά κανονίζει τη συμπεριφορά των γονέων με υποτιθέμενο θύμα το παιδί. Mm-hmm. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, ότι χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα να γίνουν. Παίζει ρόλο οπωσδήποτε ο κοινωνικός περίγυρος. Ο τρόπος που οι γονείς, οι οικογένειες ασχολούνται με τα παιδιά τους. Στην Κρήτη, ιδιαίτερα, ακούω φίλους εκπαιδευτικούς ότι είναι απογοητευμένοι. Δεν βλέπουν τους γονείς των μαθητών τους να ασχολούνται όπως πρέπει με τα παιδιά τους. Δηλαδή, ο γονείς θα ασχοληθεί αν έφαγε, αν ντύθηκε, αν ψώνισε το καλό πουκάμισο ή το καλό πατελόνι ή το καλό φόρεμα. Και μέχρι εκεί. Δεν ρωτάνε για τα παιδιά τους, για τα σχολεία, δεν ενδιαφέρονται ακριβώς για τις παρέες τους, και έχουμε δυστυχώς πολλά τέτοια προβλήματα. Και όπως ξέρετε, πρόσφατα με το περιστατικό της Κυπαρισίας με τα τρία παιδιά νεκρά, πολλές φορές οι γονείς ενθαρρύνουν συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι θέμα ότι είναι παράνομες ή παράτυπες, αλλά οδηγούν τα παιδιά σε ενέργειες οι οποίες υπερβαίνουν τις δυνατότητές τους και τα δημιουργούν κινδύνους. Δηλαδή, πάρα πολλοί γονείς ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να μάθουν να οδηγούν είτε μηχανάκι είτε αυτοκίνητο στα 13, στα 14 χρόνια. Και νομίζουν ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία τα παιδιά ενηλικιώνονται. Mm-hmm. Είτε αγόρια, κυρίως τα αγόρια και κορίτσια βέβαια. Και έτσι στην Κρήτη, ειδικά, να το πούμε το όνομά τους, η ενηλικίωση του αγοριού γίνεται μέσα από το τσιγάρο, το αλκοόλ και την οδήγηση. Και βέβαια, όσο πιο γρήγορα γίνει για το κάθε αγόρι, τόσο πιο μεγάλος αισθάνεται, τόσο πιο δυνατός, τόσο πιο ότι εντάσσεται στον κόσμο των μεγάλων, με όλους τους κινδύνους και τις συνέπειες που μπορεί να έχει. Η ενθάρρυνση, λοιπόν, Νίκο, προς τη σωστή κατεύθυνση μέσα σε μια οικογένεια. Το ενδιαφέρον που είπε ο κ. Παπακοσταντής, να ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά μας, τι κάνουν, ποιες είναι οι παρέες τους, πού πάνε, αλλά με μια υγιή μορφή. Με μια υγιή μορφή, όχι με υπερπροστατευτική μορφή. Σαφώς από εκεί πέρα το να έχουμε την ικανότητα, γιατί νομίζω ότι σε έναν κόσμο που εμείς οι ίδιοι είμαστε ψηφιακοί μετανάστες, τα παιδιά είναι ψηφιακοί ηθαγενείς, είναι πολύ δύσκολο ίσως για τους γονείς να μπορέσουν να ελέγξουν, να μπουν, το να καταλάβουν τελικά πού σερφάρουν, πού βρίσκονται κάθε βράδυ ουσιαστικά, γιατί μπορεί να βρίσκονται πραγματικά στην άλλη άκρη του πλανήτη τη στιγμή που το σώμα τους βρίσκεται στο ίδιο μας το σπίτι μέσα. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, το να έχουμε μια υψηλή επιστασία και να έχουμε ή το δυνατόν από εκεί πέρα τα όρια. Τα όρια είναι μια λέξη, ξέρεις, που σαφώς οι ίδιοι εμείς οι ψυχολόγοι έχουμε καταντήσει πολλές φορές και γραφική το να μιλάμε για όρια. Αλλά ίσως χωρίς όρια δεν υπάρχει ικανότητα επικοινωνίας. Ξέρεις, θα έλεγα ότι η οικογένεια λειτουργεί σαν μια ομάδα, σαν μια ποδοσφαιρική ομάδα. Mm-hmm. Σε μια ποδοσφαιρική ομάδα που έχει παίχτες, που έχει ωστόσο και έναν προπονητή, ή που από εκεί και πέρα πρέπει ο ίδιος ο προπονητής να δίνει τη γραμμή σε αυτή την ποδοσφαιρική ομάδα, όπου ο καθένας έχει το ρόλο του, ο καθένας έχει τις υποχρεώσεις του, ο καθένας έχει τη δυνατότητα να κάνει κάποια πράγματα που μπορεί και που πρέπει να κάνει σε εκείνη και τη φάση της ζωής του. Είναι τεράστιο το θέμα. Είναι τεράστιο το θέμα και ξεκινάει σίγουρα από την οικογένεια, από τους γονείς, από το πώς αυτοί διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με τα παιδιά τους.